Είναι μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι ξανά στο Λασίθι και ιδιαίτερα στον Άγιο Νικόλαο. Έναν τόπο ιδιαίτερο, με πολύ σημαντικές δυνατότητες, έναν τόπο που οφείλουμε να τον προσέξουμε ιδιαίτερα. Είμαι εδώ για να συζητήσω με τους φορείς για τα προβλήματα, να ακούσω από πρώτο χέρι τις δυσκολίες, αλλά και να παλέψουμε μαζί για να βρούμε λύσεις στα προβλήματα αυτά. Δίνουμε έναν τεράστιο αγώνα σε δύσκολες συνθήκες για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια και να ξεπεράσουμε σιγά σιγά την κρίση. Πρόθεσή μας είναι να καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε τις μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες που έχει ο τόπος και ιδιαίτερα να προχωρήσουμε στο μεγάλο όραμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις μεγάλες δυνατότητες. Θα έχω λοιπόν αυτή την ευκαιρία να κουβεντιάσω, να ακούσω και να ψάξουμε να δώσουμε λύση στα προβλήματα τα οποία είναι γνωστά, αλλά είναι γνωστή και η διάθεση που έχουμε να βρούμε λύσεις. Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγο η Νέα Δημοκρατία με επίσημη ανακοίνωση σας κατηγόρησε ότι έχετε κόψει το 50% του ΕΚΑΣ και ότι αυτό θα κοστίσει 940 εκατομμύρια. Τι έχετε να μας εκείνη τώρα? Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία ψάχνει να βρει τρόπο να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Αντιτάχθηκε στην απόφασή μας να δώσουμε τη 13η σύνταξη 629 εκατομμύρια ευρώ, που είναι σχεδόν 5 φορές περισσότερα από όσα κόπηκαν στο ΕΚΑΣ, δυστυχώς με δεσμεύσεις που μας είχαν υποχρεώσει αυτοί οι κυβερνήσεις Σαμαρά Βενιζέλου και δεν καταφέραμε να πάρουμε πίσω μετά από τη σκληρή διαπραγμάτευση του Ιουλίου του 2015. Αντιτάχθηκε λοιπόν σε κάτι το οποίο ο ελληνικός λαός το έχει ανάγκη και όχι άμεσα. Στην αρχή είπε θα το στηρίξουμε. Αλλά μόλις υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από κάποιες ακραίες φωνές εντός των δανειστών. Όλοι λοιπόν κρινόμαστε και κρίνονται και αυτοί από τον ελληνικό λαό και πιστεύω ότι ο καθένας έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Εγώ όμως θέλω να πω κάτι σε σχέση με την αυριανή μέρα. Υλοποιούμε μια δέσμευση ακριβώς επειδή έχουμε τη δυνατότητα να την υλοποιήσουμε και είμαστε απόλυτα μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας. Τα χρήματα αυτά δεν μας τα χάρισε κανείς. Είναι χρήματα τα οποία καταφέραμε να εξοικονομήσουμε με βάση τη συμφωνία αλλά και με βάση την υπεραπόδοση των εσόδων έναντι στόχων εξαιτίας του γεγονότος ότι εμείς στοχευμένα δουλέψαμε για να έχουμε μεγαλύτερη απόδοση από τις λίστες της φοροδιαφυγής, από την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και από άλλες σημαντικές παρεμβάσεις που κάναμε όλο αυτό το διάστημα. Θέλω να τονίσω ότι για άλλη μια φορά πως είναι απολύτως μέσα στο πλαίσιο της συμφωνίας ότι υπερβαίνει την απόδοση των στόχων με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης που είναι κυρίαρχη, διότι υπάρχει δημοκρατία στην Ευρώπη και είναι κυρίαρχες οι κυβερνήσεις, να αποδίδονται τα χρήματα εκεί όπου αποφασίζει η κυρίαρχη κυβέρνηση και η δική μας κυβέρνηση αποφασίζει να τα αποδίδει εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Στους ανθρώπους που σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης. Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις, θέλω να πω ότι δεν με ανησυχούν ιδιαίτερα. Περιμένουμε χρόνια τώρα για το αυτονόητο που προβλέπεται από τις συμφωνίες και από την τελευταία συμφωνία του 2015, δηλαδή για τα μέτρα απομείωσης του χρέους, τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που έπρεπε να είχαν ξεκινήσει από τον προηγούμενο Απρίλιο μετά τη συμφωνία του Eurogroup, τον προηγούμενο Μάιο για να είμαι ακριβής, όταν και ολοκληρώθηκε η πρώτη αξιολόγηση. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι αν θα υπάρξει ή δεν θα υπάρξει μια ακόμα μικρή καθυστέρηση. Το ζήτημα είναι ότι όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν πως πρέπει να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση χωρίς παράλογες απαιτήσεις για να προχωρήσει η Ελλάδα μπροστά, που είναι ένα βήμα πριν το τέλος το οριστικό της κρίσης. Οι προβλέψεις για το 2017 είναι αισιόδοξες, 2,7 ανάπτυξη, 3,1 το 2018. Είμαστε έτοιμοι για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αρκεί κάποιοι να μην θέλουν να κρατάνε τα φτερά μας. Αν το επιθυμούν αυτό, πρέπει να καταλάβουν. Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια τεράστια βεβαιότητα. Βλέπετε τι γίνεται παντού. Το να κρατάς σταθερές και καθυλωμένες τις δυνατότητες μιας εκ των χωρών της Ευρωζώνης είναι στην ουσία σαν να πυροβολείς τα πόδια σου. Όποια ακραία αυτό δεν το έχουν καταλάβει, οφείλουν να το κατανοήσουν
οφείλουν οι ηγεσίες της Ευρώπης να συνειδητοποιήσουν την κρισιμότητα και είμαι βέβαιος θα το πράξουν. Κύριε Πρόεδρε, επιμένουν να λένε ότι η περιοδία σας ανά τη χώρα είναι προεκλογική. Προεκλογικού χαρακτήρα, τι απαντάτε? Απαντάμε ότι αυτά είναι ανοησίες. Διότι το να βρίσκεται η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μπροστά στα προβλήματα, να μην διστάσει να ακούσει την κριτική των ανθρώπων, να συνομιλεί με τους φορείς, να ακούει και παράπονα. Αυτό δεν είναι ζήτημα εκλογών. Αυτό πρέπει να γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της τετραετίας, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Οι εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 2019. Μέχρι τότε όμως πρέπει να έχουμε εκπληρώσει δύο μεγάλους στόχους. Την έξοδο από τα προγράμματα Επιτροπίας, αυτό θα συμβεί περίπου στη μέση της θητείας μας, και από εκεί και πέρα όμως το μεγάλο όραμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης και των μεγάλων θεσμικών μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη ο τόπος. Πόσες τρομοκρατίες.